Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αντί να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με υγιεινή και ασφάλεια για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, εκμεταλλεύεται την πανδημία για να περνάει την αντιλαϊκή της πολιτική. Μέσα σε γενικευμένο lockdown, με κλειστά σχολεία, παίρνει για ψήφιση ένα ακόμα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ισχυρίζεται ότι με αυτό το νομοσχέδιο θα αναβαθμιστεί η επαγγελματική εκπαίδευση, θα γίνει πιο ελκυστική για τα παιδιά. Τα ίδια ακριβώς λέγανε εδώ και 30 χρόνια όλοι οι υπουργοί παιδείας που φέρναν αντίστοιχα νομοσχέδια. Παρά τα μεγάλα λόγια, καμία κυβέρνηση, ούτε και η σημερινή, δεν προχώρησε σε ουσιαστική, σε πραγματική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν ικανοποίησε κανένα από τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών, όπως αύξηση της χρηματοδότησης, σύγχρονα και επαρκή εργαστήρια, σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμός, μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στη μαθητεία, επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο χωρίς πιστοποιήσεις. Αντί για αυτά, το νομοσχέδιο που ψηφίζει σήμερα η κυβέρνηση διώχνει τα 15χρονα παιδιά από το σχολείο, τα στρέφει στις εφήμερες δεξιότητες, στην ανήλικη εργασία, ακόμα μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων με πιο στενό δέσιμο τους ανάγκες των επιχειρήσεων. Με τα μέτρα που ψηφίζονται σήμερα, μπαίνουν σε αμφισβήτηση και εργασιακή αβεβαιότητα χιλιάδες εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ παραδίδεται στους ιδιώτες και στα επιχειρηματικά συμφέροντα σημαντικό τμήμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μάλιστα, είναι τόσο ξεδιάντροποι που μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο βάζουν διατάξεις όπως αυτή για τις τοπικές προσλήψεις αναπληρωτών από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, που μετά από τις τρίμηνες συμβάσεις έρχονται να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους για παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών. Το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι συνέχεια της επίθεσης στο περιεχόμενο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αντεργατικής επίθεσης στη ζωή και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Έρχεται να θωρακίσει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων με νέο φτηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Δεν είναι τυχαία η κατάθεσή του, η οποία συνδυάζεται με το νομοσχέδιο που ανατρέπει εργασιακά δικαιώματα, φέρνει τη γενίκευση της ανασφάλισης εργασίας, την καθιέρωση δεκάωρης εργασίας, την κατάργηση του οκταώρου, την αύξηση των απλήρωτων υπεροριών, την καθολική κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων, όπως προβλέπεται και από την περιβόητη έκθεση Πισαρίδη. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση όλους αυτούς τους μήνες κοροϊδεύουν, παρουσιάζουν μια εικονική πραγματικότητα για την κατάσταση στα σχολεία. Αφήνουν χωρίς πρόσβαση στη λεγόμενη τηλεκπαίδευση πάνω από το 30% των μαθητών. Έχουν την απόλυτη ευθύνη για την απίστευτη ταλαιπωρία μαθητών και εκπαιδευτικών, για την όξυνση των ταξικών διαφοροποιήσεων που όλο αυτό το διάστημα εντείνεται, γιγαντώνεται. Παραδέχονται κοινικά ότι η ανάγκη του λαού για να προστατευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τους κινδύνους της πανδημίας είναι ένα τεράστιο κόστος. Αντί να παίρνει μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν προχωρά στη μείωση των μαθητών, δεν προχωρά σε μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία, δεν προσλαμβάνει προσωπικό καθαριότητας, δεν προσλαμβάνει συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Ακόμα και τώρα έχουμε κενά σε πολλές περιοχές της χώρας. Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή την κοροϊδία. Φωνάζουμε για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με υγιεινή και ασφάλεια, για μέτρα που πρέπει να πάρθουν τώρα που είναι κλειστά. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, όχι τα κέρδη των λίγων. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση σήμερα στη Βουλή, με τις κινητοποίησεις των ΕΛΜΕ και των συλλόγων σε όλη την Ελλάδα, δίνουμε το μήνυμα ότι οι αγώνες μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Ότι κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, η οποία θα ακούγεται όσο δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά μας. Συνεχίζουμε την αγωνιστική δράση. Συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα πιο μαχητικά και δυναμικά. Παλεύουμε για ουσιαστική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, για δουλειά με δικαιώματα, για πτυχία με αξία. Δυναμώνουμε τον αγώνα για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια για εμάς και τους μαθητές μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, όλοι οι εργαζόμενοι, εμποδίζουμε τα σχέδια της κυβέρνησης, ανοίγουμε το δρόμο για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.